Η απέτησή μας λοιπόν είναι να βρεθεί πάση θυσία. Θεωρούμε ότι αν ήταν ανθρώπινο το έγκλημα, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην τον βρούνε. Τρεις μήνες μετά την πρωτοφανή κτηνοδία στα Κεραμιά, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων κατάφερε, αξιοποιώντας ακόμη και ειδικές αναλύσεις DNA, να εντοπίσει το φερόμενο δράστη. Πρόκειται για προφανώς για ένα έγκλημα που μίσους, όπως τα κατατάσσουν οι αστυνομικοί τα εγκλήματα αυτά, λόγω της πρωτοφανούς σκληρότητας και αγριότητας και το μένος το οποίο επέδειξε πάνω στα δύο αυτά μικρά, ήταν νεαρά ζώα. Δράστης φέρεται να είναι ένας 52χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΤΑΕ για υπόθεση ζωοκλοπής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς και βεβαιώθηκαν διοικητικές παραβάσεις ύψους 60.000 ευρώ. Η αποκάλυψη της κτηνοδίας τον περασμένο Αύγουστο είχε σοκάρει την κοινή γνώμη. Τα ζώα αυτά είναι γδαρμένα. Λένε, δεν ξέρουμε όμως αν είναι αλήθεια, ότι τα έγδαρε όντας ζωντανά. Φανταστείτε το μαρτύριο, δεν υπάρχει το μαρτύριο, δεν το έχει ζήσει κανένα άλλο ζώο στον κόσμο αυτό. Τους έβγαλε τα νύχια και γδαρμένα όπως ήταν τα κρέμασε σε ένα δέντρο. Η απίστευτη υπόθεση είχε φτάσει μέχρι τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος είχε δεσμευτεί ότι θα αξιοποιηθούν όλες οι μέθοδοι για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν τον πολιτισμό και την παιδεία του τόπου μας, πρέπει να καταδικάζονται. Στο θέμα αναφέρθηκε σήμερα στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Ιμανδυράκης, ο οποίος τόνισε ότι η εξιχνίαση της κτηνοδίας αποτελεί μήνυμα προς όλους.